Φίλες και φίλοι, Χάρης Βασιλιάδης, μας έχεις λείψει Χαρούλη, Χάρη μου, αγάπη μου, και δεν φταίς εσύ. Φταίει ο δαίμον, όχι του τυπογραφείου, του διαδικτύου. Okay. Γιατί φίλες και φίλοι, αυτό το ωραιότατο θέμα το γυρίσαμε και πριν μια εβδομάδα περίπου. Το γυρίσαμε και μήνα αγύριστο. Παύρα και αγύριστα, Χάρη μου! Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αγαπημένος σε όλους σας κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής και χιουμορίστας Χάρης Βασιλιάδης είναι ξανά μαζί μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα σχέσεων πολύ ενδιαφέρον, το οποίο, όπως προανέφερα προηγουμένως και στην Κυπριακή Διάλεκτο, το ξαναγυρίσαμε, αλλά δεν γράφτηκε η εγγραφή. Και έτσι σήμερα φορέσαμε ξανά τα ίδια ρούχα που φορέσαμε την άλλη φορά, το οποίο, όπως είπε ο Χάρης, τα πλύναμε, δεν τα φορέσαμε άπλυτα. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα θέμα που μας έχει στείλει μία φίλη τηλεθεάτρια που έχει να κάνει με τις συγκρούσεις και τις διαφωνίες ανάμεσα σε ανθρώπους. Θα διαβάσω την επιστολή. Ο Χάρης έχει φτιάξει πολύ ωραίες σημειώσεις όπως πάντοτε. Και Χάρη, ίσως είναι και καλύτερα που το γυρίζουμε για δεύτερη φορά. Γιατί για μένα τουλάχιστον έχω μάθει πάρα πολλά από αυτή σου τη δουλειά. Λοιπόν, μια φίλη έστειλε το ακόλουθο. Θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Εδώ και χρόνια βασανίζομαι από το εξής. Πότε κάποιος χαρακτηρίζεται ως εγωιστής? Πολλές φορές στο φιλικό και στο οικογενειακό περιβάλλον σε απόψεις μου κάνω πίσω. Γιατί αν πω τη γνώμη μου ομά, ξέρω ότι δεν θα τη δεχτούν. Και θα έρθουμε σε σύγκρουση με αποτέλεσμα την απομάκρυνση. Είναι εγωιστικό όταν πιστεύεις ότι έχεις δίκιο να επιμένεις, ενώ ότι έρχονται σε διαφωνία? Πώς καταλαβαίνεις ότι έχεις δίκιο ή άδικο στην επιμονή σου? Το αποτέλεσμα είναι είτε να υποχωρείς, χωρίς να πιστεύεις ότι έχεις άδικο, μόνο και μόνο για να μην χαλάσεις τη σχέση σου με τον άνθρωπο που συγκρούεσαι, είτε να επιμένεις με αποτέλεσμα να διαρριχθούν οι σχέσεις αν δεν τερματιστούν. Το αποτέλεσμα είναι να νιώθω πάντα μόνη μετά από μια τέτοια διαφωνία, πάντα άσχημα με τον εαυτό μου, ότι με ρίχνω. Δηλαδή, όταν κάνει πίσω και δεν επιτρέπει, δεν υποστηρίζει την απόψη της. Δεν μου συμβαίνει το ίδιο με πρόσωπα που δεν έχω στενές σχέσεις. Εκεί δεν υποχωρώ όταν πιστεύω στο δίκιο μου και δεν με νοιάζει η κατάληξη που θα έχει διαφωνία. Υποφέρω από αυτό το συνέστημα. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι ισχυρογνώμων και εγωίστρια ή αν οι άλλοι πατάνε στη φοβία μου και γίνονται χειριστικοί. Πώς διαχωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει? Ελπίζω να μου απαντήσετε με εκτίμηση. Δικιά σου επιστολή, Χάρη, να απαντήσεις τη φίλη. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μας, σε ευχαριστούμε για την επιστολή σου. Απαντώντας, θα κάνουμε πολλές υποθέσεις, γιατί δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες. Μας γράφεις ότι πολλές φορές στο φιλικό και στο οικογενειακό σου περιβάλλον, σε απόψεις σου κάνεις πίσω, γιατί αν πεις τη γνώμη σου ομά, ξέρεις ότι δεν θα τη δεχτούν και θα έρθει σε σύγκρουση με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των ανθρώπων του οικογενειακού και φιλικού σου περιβάλλοντος. Άρα, εδώ παίρνω δύο πράγματα. Αποφεύγεις τις συγκρούσεις ή λες τη γνώμη σου ομά. Λοιπόν, ας τα πάρουμε έναν-έναν. Ας πάρουμε το πρώτο. Αποφεύγεις τις συγκρούσεις, τις διαφωνίες. Συγγνώμη. Λοιπόν, καταρχήν, τι προκαλεί μια διαφωνία? Η διαφωνία προκύπτει από διαφορές μεγάλες ή μικρές. Εμφανίζονται όταν οι άνθρωποι διαφωνούν για τις αξίες, τα κίνητρα, τις αντιλήψεις, τις ιδέες ή τις επιθυμίες τους. Μερικές φορές αυτές οι διαφορές φαίνονται ασήμαντες, αλλά όταν μια διαφωνία προκαλεί έντονα συναισθήματα, μια βαθιά προσωπική ανάγκη είναι συχνά στον πυρήνα του προβλήματος. Και όταν μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει αντικρώμενες ανάγκες και να είναι διατεθειμένος να τις εξετάσει με συμπόνια και κατανόηση, μπορεί να οδηγηθεί σε δημιουργική επίλυση των προβλημάτων και ισχυρότερες σχέσεις. Τώρα θα ήθελα να πω τι είναι η αποφυγή διαφωνιών. Η αποφυγή διαφωνιών είναι ένας τύπος συμπεριφοράς από ανθρώπους που συνήθως προκύπτει από ένα βαθιά ριζωμένο φόβο αναστάτωσης των άλλων. Πολλές από αυτές τις τάσεις μπορούν να εντοπιστούν σε έναν οικογενειακό περιβάλλον που ήταν ή είναι περιφρονητικό ή υπερκριτικό. Δεν ξέρω αν ισχύει στην δική σου περίπτωση, φίλη, γιατί δεν μας δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες.
Οι ανθρώποι που ανταποκρίνονται σε διαφωνίες με αυτόν τον τρόπο συχνά αναμένουν αρνητικά αποτελέσματα και δυσκολεύονται να εμπιστευτούν την αντίδραση του άλλου ατόμου. Με άλλα λόγια, η δήλωση της άποψης κάποιου μπορεί να φαίνεται τρομακτική ή ανησυχητική και κάποιος επιλέγει να το βλέπουν ως η καλή ψυχή, για παράδειγμα, ή να αποφεύγει τις ανοιχτές υγιείς διαφωνίες, ώστε να μην είναι το κακό παιδί. Ναι. Είναι καλή ιδέα να αποφεύγουμε τις διαφωνίες? Δεν είναι καλή ιδέα να αποφεύγουμε τις διαφωνίες. Οι διαφωνίες είναι ένα φυσιολογικό μέρος κάθε υγιού σχέσης, προσωπικής ή επαγγελματικής. Σε τελική ανάλυση, δύο άτομα δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τα πάντα όλη την ώρα. Για παράδειγμα, εγώ είμαι χορτοφάγος, δεν τρώω κρέας. Αν πάω σε έναν εστιατόριο μαζί σου, Θέκλα μου, που κάνω στέκ και μου λες ότι πρέπει να φας, το στέκ είναι από την Αργεντινή, πρέπει να το κάνω. Και το κλειδί δεν είναι να αποφύγουμε, να αποφύγουμε τις διαφωνίες, αλλά να μάθουμε πώς να τις επιλύουμε με υγιή τρόπο. Σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα αν είσαι χορτοφάγος και πας στο εστιατόριο με έναν κρατοφάγο να φάεις ό,τι σου πει. Όπως δεν είναι καλή ιδέα αν εσύ δεν αρέσκεσαι σε κάτι να το κάνεις επειδή σου το ζητάει ο άλλος. Εννοείται. Εννοείται αυτό το πράγμα. Χάρη μου, θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για το γιατί φοβόμαστε εμείς οι άνθρωποι να πούμε τη γνώμη μας. Okay. Καταρχήν να πούμε ότι η επικοινωνία είναι δύσκολη. Κάποιες φορές... Αποκλείεται να είναι δύσκολη. Κάποιες φορές λέμε πολλά και άλλες φορές λίγα. Να μιλήσω ή να σιωπήσω. Και ήθελα να σας πω, να πω στους θεατές γιατί το τεστ του τρένου, το οποίο το έκανε μια Γερμανίδα κοινωνιολόγος, η Ελίζαπεθ Νόελ Νιούμαν. Σκέψω ότι είσαι σε έναν τρένο στο εξωτερικό και στο ίδιο βαγόνι με σέναν κάποιος αρχίζει να κάνει ρατσιστικά σχόλια. Πόσο πιθανόν είναι να πεις τη γνώμη σου? Η υπόθεση της στην έρευνα που έκανε δεν ήταν πόσο τολμηρός είναι κάποιος να πει τη γνώμη του, αλλά δεν λέμε τη γνώμη μας όταν η γνώμη της πλειοψηφίας είναι διαφορετική από τη δική μας. Σε αυτήν την περίπτωση φοβόμαστε μην απομονωθούμε παρά να είμαστε λάθος. Και αυτό το φαινόμενο λέγεται ο έλικας της σιωπής. Άρα, αν θες να πεις τη γνώμη σου, βρες κάποιον που σε υποστηρίζει. Δηλαδή, λες ότι ο φόβος δεν είναι μήπως είμαστε λάθος, ο φόβος είναι ότι θα πάμε κόντρα στην πλειοψηφία. Ακριβώς, και αυτό μπορεί να έχει συνέπεια την απομόνωση, την απόρριψη. Αυτό φοβούνται οι άνθρωποι από ό,τι έδειξε το τεστ του τρένου που έκανε η Γερμανίδα κοινωνιολόγος. Μάλιστα. Και ονομάζεται ο έλικας της σιωπής. Δηλαδή, αν οι άλλοι σιωπούν, κατά κάποιον τρόπο συμμορφώνεσαι και εσύ με τη σιωπή των άλλων. Σε παίρνει και σέναν ο έλικας. Mm-hmm. Γιατί δεν πρέπει να αποφεύγουμε όμως να λέμε τη γνώμη μας? Βασικά, πολλοί άνθρωποι συνδέουν μια διαφωνία με αρνητικές σκέψεις και δεν βλέπουν πόσο χρήσιμοι μπορεί να είναι στις σχέσεις τους. Δεν κάνουν τη διάκριση μεταξύ διαφωνίας και πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε αυτήν. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, γίνει αμυντικός ή επικριτικός ή περιφρονητικός, όταν αντιμετωπίζει μια διαφωνία, αυτή είναι μη υγιής τρόπη αντίδρασης. Αμυντικός, επικριτικός ή περιφρονητικός. Μάλιστα. Αυτή είναι μη υγιής τρόπη. Μη υγιής τρόπη. Αμυντικός είναι... και για την επικριτικότητα έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Η περιφρονητικότητα είναι σαφώς ψυχική καταπίεση ή κακοποίηση, θα λέει κάποιος. Και η αμυντικότητα είναι να προσπαθείς να πείσεις τον άλλον ότι έχεις δίκιο χωρίς να ακούς τι ακριβώς σου λέει όταν διαφωνείτε. Το πρόβλημα είναι η διαφωνία το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ο τρόπος. Ο τρόπος που εκφράζουμε τη διαφωνία, αλλά όχι η διαφωνία η ίδια. Άρα πρέπει να σταματήσει κάποιος να βλέπει τη διαφωνία ως κάτι κακό. Οι διαφωνίες μας επιτρέπουν να είμαστε ευάλωτοι και να εκφράζουμε τις αληθινές σκέψεις και τα συναισθήματα μας. Και εμείς και οι άλλοι. Και εμείς και οι άλλοι, όχι μόνο εμείς, ελπίζοντας ότι είναι έτσι. Και αυτό με τη σειρά του μπορεί να επιτρέψει να συνδεθούμε πιο βαθιά με τους άλλους και να μην έχουμε σχέσεις που είναι επιφανειακές.
Επίσης, μπορεί να επιτρέψει στους ανθρώπους να κατανοήσουν τα όρια μας, τις αξίες μας και τις πεποιθήσεις μας, ασχέτως αν διαφωνούν ή όχι. Και εκεί ακριβώς φαίνεται και ο πολιτισμός. Ένας πολιτισμένος άνθρωπος κατανοεί ότι ο άλλος έχει συγκεκριμένα όρια, συγκεκριμένες αξίες, συγκεκριμένες πεποιθήσεις και έστω και αν διαφωνεί, τις σέβεται. Σέβεται και τα όρια και τις πεποιθήσεις και τις αξίες του άλλου. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν στιγμές όμως που είναι απαραίτητο να παρακάμψουμε ένα ζήτημα, αλλά αν αντιμετωπίζουμε μια πιθανή διαφωνία και συνήθως παραμένουμε σιωπηλοί, για να το αποφύγουμε, αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Και θέλω να πω στη φίλη, όταν παραμένει σιωπηλή, αυτό ερμηνεύεται ως αποδοχή. Κάτι που ίσως δεν είναι η πρόθεση σου από ό,τι μας γράφεις. Χάρη, είναι έτσι που συμβαίνει. Πολλές φορές, για παράδειγμα, μπορεί να πούμε σε κάποιον «Νομίζω ότι έχεις κάνει το τάδε πράγμα εναντίον μου, πιστεύω ότι έχεις αντίθετη άποψη με μένα ή είμαι σίγουρος, είμαι πεπισμένος ότι μου κάνεις ζημιά». Και ο άλλος δεν απαντήσει. Τι θα σκεφτούμε? Δεν μιλά, δεν απαντά επειδή φταίει. Η ανοχή, η σιωπή δείχνει ενοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ενώ μπορεί να είναι το κίνητρο φόβος, ο φόβος της διαφωνίας, αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν μιλήσουμε, αν δεν υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, φαινόμαστε φταίχτες. Μάλιστα. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι στη φίλη, λάβει υπόψη ότι τα ζητήματα που έχεις θα είναι σαν χιονοστιβάδα. Δηλαδή, επειδή τα αποφεύγεις, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται. Όπως μας γράφεις, το θέμα των διαφωνιών σε βασανίζει και σε δυσαρεστεί. Και αν νομίζεις ότι κάνεις τις σχέσεις σου πιο δυνατές αποφεύγοντας τις διαφωνίες, κάνεις λάθος. Οι διαφωνίες παραμένουν όταν αγνοούνται. Επειδή οι διαφωνίες συνεπάγονται αντιληπτές απειλές για την ευημερία και την επιβίωση μας, μένουν μαζί μας μέχρι να τις εντοπίσουμε και να τις επιλύσουμε. Όσον και βάλεις τις διαφωνίες ή τις διαφορές κάτω από το χαλί, θα συνεχίσουν να εφίστανται. Δεν σταματούν να υπάρχουν επειδή εσύ τις έκρυψες κάτω από το χαλί. Ή επειδή εσύ έκαμε σαν το στουθοκάμιλο, βάζει το κεφάλι του στην άμμο και στουθοκαμιλίζει και νομίζει ότι επειδή δεν βλέπει αυτό του άλλου, ούτε άλλοι το βλέπουν. Βασικά έτσι γίνεται με τις διαφωνίες. Ζουν και βασιλεύουν ασχέτως αν κάνουμε τα στραβά μάτια. Και επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι η αύξηση των θετικών συναισθημάτων σε στενές σχέσεις εξαρτάται από την ενίσχυση της οικειότητας και όχι από τη μίεση των διαφωνιών. Και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αυξήσεις, φίλοι, την οικειότητα στη σχέση σου είναι να είσαι ειλικρινής για το πώς αισθάνεσαι και άφησε τους ανθρώπους που είναι γύρω σου να δουν ποια είσαι, αν θέλουν να δουν φυσικά. Χάρη μου, εδώ θέλω να σου πω ότι θυμάμαι από ένα βιβλίο που έχω διαβάσει, τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα βιβλία που έχω διαβάσει και πολλά από αυτά τα έχω δανείσει σε κόσμο που ξέχασα σε ποιους τα δάνεισα, ξέχασα να μου επιστρέψουν. Λοιπόν, σε ένα βιβλίο που έχω διαβάσει εφαρμοσμένης ψυχολογίας, έλεγε ότι οι άνθρωποι θεωρούμε ή νομίζουμε ότι ο ψηλότερος βαθμός σύνδεσης που μπορούμε να έχουμε ένα άλλο άνθρωπο είναι η ερωτική επαφή. Όμως υποστήριζε εκείνο το βιβλίο και συμφωνεί και με αυτό που λες εσύ εδώ τώρα, ότι η πιο ψηλή μορφή σύνδεσης είναι να μπορείς να μοιραστείς με τον άλλο τον πόνο σου, το φόβο σου, τα λάθη σου, την εσωτερική σου γύμνια, τις αδυναμίες σου, να μπορείς να σταθείς ψυχολογικά γυμνός απέναντι στον άλλο, χωρίς να φοβάσαι ότι θα σε κατακρίνει ή θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Συμφωνείς με αυτή την άποψη ότι είναι το πιο ψηλό επίπεδο σύνδεσης? Συμφωνώ απόλυτα και οι διαφωνίες βασικά είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Όταν μπορεί κάποιος να επιλύσει μια διαφωνία σε μια σχέση, δημιουργείται εμπιστοσύνη. Μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι οι σχέσεις του μπορούν να επιβιώσουν από προκλήσεις και διαφωνίες. Μάλιστα. Ναι. Άρα, αν δεν τσακωθείς, δεν ξέρεις αν η σχέση σου θα αντέξει. Γιατί έχει πολλά ζευγάρια που λένε, εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Είμαστε μαζί 3 μήνες και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Είμαστε μαζί 6 μήνες και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Ή βγαίνουμε ραντεβού 5 μήνες και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Αν δεν έχεις τσακωθεί ποτέ, δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για την ποιότητα της σχέσης σου, αν δεν έχεις διαφωνήσει ποτέ, αν δεν έχεις έρθει σε κάποια μορφής διαφωνία. Το πώς διαχειρίζεται διαφωνία ένα ζευγάρι είναι αυτό που δείχνει και την ποιότητα της σχέσης του. Πολύ σωστά. Η φίλη λέει ότι λέει τη γνώμη της ΟΜΑ.
Τι εννοεί άραγε? Βασικά εγώ το τι καταλαβαίνω είναι άσπρο ή μαύρο, όλα ή τίποτα. Τον γκρίζο που είναι, θέλω να ρωτήσω την φίλη. Και επίσης τι λέει για σένα, αν οι άλλοι δεν συμφωνούν μαζί σου? Σημαίνει ότι δεν σε υπολογίζουν, ότι δεν σε αγαπούν, ότι δεν είσαι αρκετά καλή, δεν σε σέβονται? Και αυτό που θέλω να πω για το ΟΜΑ, οι κοκορομαχίες δεν βοηθούν. Σε μερικές χώρες πραγματοποιούνται ακόμα οργανωμένες κοκορομαχίες. Δεν είμαστε κόκορες, αλλά άνθρωποι. Μεταφορικά η κοκορομαχία είναι μια λογομαχία, δηλαδή δύο άνθρωποι ανταλλάζουν βαριά λόγια με μεγάλο πείσμα και εγωισμό. Άρα η κακή διαχείριση μιας διαφωνίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη βλάβη σε μια σχέση, αλλά όταν αντιμετωπίζεται με σεβασμό, θετικών τρόπων, η διαφωνία παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί ο δεσμός μεταξύ δύο ανθρώπων. Άρα, όποια και να είναι η αιτία των διαφωνιών και των διαφορών, μαθαίνοντας τις δεξιότητες για την επίλυση διαφωνιών, μπορείς να διατηρήσεις τις προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις ισχύρες. Μάλιστα. Χάρη, πολλές φορές όταν μιλάμε στο κανάλι και για ξεμπρόστιασμα, το ξεμπρόστιασμα στην ουσία είναι μια διαφωνία που γίνεται επίτηδες για να δώσεις στον άλλον το μήνυμα ότι ξέρεις αυτά που κάνεις, τα καταλαβαίνω και δεν μ' αρέσουν. Κάποιοι εκφράζουν την άποψη ότι πρέπει να τους ξεμπροστιάζουμε όλους, ότι πρέπει να είμαστε με όλους αδίσταχτοι, ότι οτιδήποτε δούμε μπροστά μας που μας ενοχλήσει ή μας φανεί τοξικό ή ότι ο άλλος μπορεί να είναι διάγνωστος, θα πρέπει να του τη λέμε. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι καταλήγουμε σε κοκομορομαχίες με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πρέπει να διαλέγουμε τις μάχες μας, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Και οι μάχες να δίνονται εκεί που, είναι, που υπάρχει λόγος να γίνονται. Δηλαδή δεν έχει νόημα να τσακώνεσαι με τον κόσμο όλο για τα πάντα όλα, γιατί πρώτα απ' όλα πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος για τη δική σου άποψη και τη δική σου γνώμη ότι είναι έγκυρη και ότι όντως τα πράγματα είναι έτσι όπως τα έχεις ψυχανεμιστεί, ότι όντως ο άλλος είναι τοξικός απέναντί σου και λοιπά. Νομίζω. Έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης δεν ξέρω αν έβλεπες τη δυναστεία, η Crystal Carrington. Πώς χάρη, δεν είχαμε την τηλεόραση, τότε πήγαινα στο γείτονα, στους γειτόνους, αλλά έβλεπα τι. Και η Alexis Carrington, και θυμάμαι μια σκηνή που μαλλιοτραβήχτηκαν για τα μάτια του Blake και πέρασαν τόσα χρόνια και ακόμη το θυμάμαι. Ούτε αυτή είναι μια υγιής διαφωνία. Γιατί οι διαφωνίες προκαλούν έντονα συναισθήματα και λέω στη φίλη, εάν δεν νιώθεις άνετα με τα συναισθήματα σου ή δεν μπορείς να τα διαχειριστείς σε περιόδους άγχους ή συναισθηματικής πίεσης, δεν θα μπορείς να επιλύσεις με επιτυχία τις διαφωνίες σου. Και έχουμε δύο αυτιά, αλλά ένα στόμα. Άρα, πρώτες ύλες της επικοινωνίας δεν είναι να μιλούμε, αλλά να ακούμε. Και άρα, ίσως να ακούμε διπλάσια από ό,τι μιλάμε. Φυσικά, το να ακούσουμε δεν είναι εύκολο. Και ο Άλεν Ντε Μποτόν, ένας Ελβετός φιλόσοφος και συγγραφέας, είχε πει: το πιο όμορφο δώρο είναι να ακούμε τις ανησυχίες και τις σκέψεις των άλλων για μια ώρα, χωρίς προκατάληψη και κριτική, όπως θα έκανε ένας ψυχαναλυτής. Τι ωραίο είναι αυτό, ρε Χάρη. Δηλαδή, μιλάμε για δώρα και σκεφτόμαστε τι να αγοράσω στον άλλον, τι να του πάρω αντικείμενο, πώς μπορώ να του δείξω ότι τον αγαπώ. Ενώ είναι ένα καταπληκτικό δώρο που μπορούμε να δώσουμε σε ανθρώπους που αγαπάμε. Μίλα μου για μία ώρα και θα σε ακούσω με συνέστηση. Wow, πολύ ωραίο. Επίσης, ο Έρνεστ Χέμιγουεϊ, που είναι Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, καθόταν σε έναν εστιατόριο στη Νέα Υόρκη με φίλους του και τους είπε: μπορώ να γράψω ένα βιβλίο μόνο με 7 λέξεις. Και οι φίλοι του παραξενεύτηκαν και του είπαν: τι, αυτό είναι αδύνατο. Και ο Χέμιγουεϊ τους απάντησε: πολλούνται παιδικά παπουτσάκια που δεν φορέθηκαν ποτέ. Άρα μόνον 7 λέξεις που σε κάνουν να νιώθεις την τραγωδία το τι έγινε με αυτό το παιδάκι. Το άλλο, αν είναι να προχωρήσουμε, επειδή η φίλη γράφει ότι
κάτω, ναι. Λέει, στην επιστολή της, λέει, υποφέρω από αυτό το συνέστημα. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι ισχυρογνώμων και εγωίστρια, εάν οι άλλοι πατάνε στη φοβία μου και γίνονται χειριστικοί. Και προσπαθούσαμε να το συζητήσουμε, το συζητούσαμε κιόλας, τι φοβία εννοεί, τη φοβία της απόρριψης, της εγκατάλειψης, της κριτικής. Ναι. Εδώ χάρη, νομίζω, γιατί δεν μας δίνει πολλά στοιχεία, φίλοι, και καλύτερα κιόλας που δεν μας δίνει, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο γενικό το θέμα μας και θα βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους. Τι υποθέσεις θα έκανες εσύ για τι φόβο μπορεί να έχει αυτή η κοπέλα? Η πρώτη υπόθεση είναι ίσως έχει φόβο απόρριψης. Και ο φόβος της απόρριψης είναι ένας παράλογος φόβος κάποιου ανθρώπου, ότι για κάποιον ή κάποιους λόγους οι άλλοι θα τον απορρίψουν. Και η απόρριψη αυτή σημαίνει ότι δεν θα δεχτούν, για παράδειγμα, τα συναισθήματα, την εικόνα, τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και την αξία του. Και το άτομο λειτουργεί και δρά πολύ διαφορετικά κάτω από το φόβο της απόρριψης, από το ότι αν δεν ένιωθε τον έντονο, παράλογο, βασανιστικό αυτό φόβο. Και εξελιχτικά η αποδοχή και η απόρριψη από μια ομάδα ξεκίνησε ως μια βασική ανάγκη για επιβίωση, όπως αυτής της τροφής και του νερού. Το άτομο, ο άνθρωπος, είχε ανάγκη τους άλλους για να προστατευτεί από τα άγρια ζώα και από άλλες ομάδες ανθρώπων, αλλά και για να εξασφαλίσει τροφή και νερό με τη βοήθεια των άλλων. Μόνος του δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Και αυτό, χάρη, είναι η διαφορά της πρωτόγονης ζωής από τη σύγχρονη ζωή, που στη σύγχρονη ζωή, μα το έχουμε δει τώρα και με την πανδημία και με την καραντίνα που ελπίζουμε να μην επιστρέψει, και επί της ευκαιρίας να πούμε στον κόσμο ότι τώρα που γίνανε υποχρεωτική η χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, να το τηρούμε για να μην ξαναπάθουμε τα ίδια. Τώρα έχουμε δει ότι μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή μόνος του. Στην πρωτόγονη εποχή όμως δεν μπορούσε ουσιαστικά να επιβιώσει χωρίς να είναι μαζί με τους άλλους. Άρα είναι και πρωτόγονο αίσθηκτο αυτό, να μην θέλουμε να μας απορρίψουν. Ακριβώς. Και σε έρευνες κατά τις οποίες ζητήθηκε, συγγνώμη, από τους συμμετέσχοντες να αναφέρουν τις πιο επώδυνες εμπειρίες που βίωσαν, πολύ λιγότερες φορές αναφέρονταν, για παράδειγμα, σε ένα σπάσιμο, παράδειγμα χεριού, μια εγχείρηση ή ένα χτύπημα από ατύχημα. Και πολύ συχνότερα αναφέρονταν σε ένα χωρισμό από έναν αγαπημένο ή ένα φίλο, μια απόλυση, μια ντροπιαστική σκηνή. Και αυτό που... Οι συναισθηματικές πληγές είναι πιο σοβαρές, ο συναισθηματικός πόνος είναι πιο σοβαρός από το σωματικό πόνο. Σωστά. Και αυτό που έρευνες δείχνουν τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο πόνος της απόρριψης μπορεί να μην διαφέρει από το φυσικό πόνο. Και ερευνητές βρήκαν ότι η κοινωνική απόρριψη ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες ενεργοποιούνται στον φυσικό πόνο. Άρα είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι πονάμε το ίδιο αν πονέσουμε ψυχικά με το αν πονέσουμε σωματικά. Μάλιστα. Και περισσότερον ίσως. Αυτό θα έλεγα, περισσότερο. Ναι. Ακόμη και αν η απόρριψη έρθει από άτομα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά, θα μας προκαλέσει μια στεναχωρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα το ξεπεράσουν όμως σχεδόν αμέσως ή μέσα σε λίγο χρόνο. Για κάποιους άλλους όμως αυτό φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο. Και ίσως φαίνεται αβάσταχτο εάν προέρχεται από άτομα που τους ενδιαφέρουν πολύ, ένας σύντροφος, ένας φίλος ή παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο σε κάποιο κομμάτι της ζωής τους, όπως για παράδειγμα να προσληφθεί κάποιος σε κάποιον οργανισμό. Μάλιστα. Πώς μπορεί να συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος που φοβάται πολύ την απορρίψη? Μάλιστα. Η επιθυμία της αποδοχής και της αποφυγής της απορρίψης κάνει κάποιους ανθρώπους να απομακρύνονται από αυτό που πραγματικά είναι. Ζώντας κάτω από το φόβο της απορρίψης, δεν διεκδικούν στις προσωπικές τους σχέσεις και στις κοινωνικές τους συναναστροφές. Είναι λεγόμενοι pleasers. Μάλιστα. Θα το δούμε μετά. Αποφεύγουν να εκφράσουν και να υποστηρίξουν την άποψή τους, ειδικά εάν οι άλλοι έχουν διαφορετική από αυτή που εκφράζουν ήδη. Δεν έχουν τη δύναμη να εκφραστούν και να συμπεριφερθούν διαφορετικά, ακόμη και όταν μια συμπεριφορά δεν τους ευχαριστεί ή δεν είναι αποδεκτή για τους ίδιους. Άρα, παρότι
παρόλο που μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους, τη συμπεριφορά των άλλων απέναντι τους, την έλλειψη ικανοποίησης των αναγκών και των επιθυμιών τους από τους άλλους, δεν το εκφράζουν, το κρατούν μέσα τους μαζί με την απογοήτευση και το θυμό που μπορεί να νιώθουν. Και συχνά όχι μόνο κρύβουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους από τους άλλους, αλλά και από τους ίδιους τους εαυτούς. Ζωγραφίζεις, Χάρη. Ζωγραφίζεις και χνηλατείς ανθρώπους που έχουμε βιώσει. Πήγαινε παρακάτω και μας ανοίγεις μάτια. Ναι, έτσι φοβούμε την απόρριψη. Έτσι φοβούμε την απόρριψη να αποφεύγουν να είναι ο εαυτός τους, να είναι διαφορετικοί από τους άλλους, να διεκδικούν και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Αρχίζουν να αντιγράφουν επίσης το πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι. Γίνονται κοπάδες, ό,τι κάνεις εσύ το κάνουν και αυτοί. Ακριβώς, υιοθετούν απόψεις τον άλλο, προσπαθούν να ικανοποιούν πάντα τους άλλους εις βάρος τους και βασικά γίνονται αυτό που οι άλλοι θέλουν να είναι. Ή αυτό που οι άλλοι νομίζουν ότι θέλουν να είναι. Γιατί δεν ρωτούσε πώς θέλεις να είμαι, να τους πεις ο εαυτός σου να πνάσουν. Υποθέτουν ότι εσύ θα ήθελες να είναι κάτι συγκεκριμένο, το οποίο προσπαθούν να είναι. Και μεγάλο κομμάτι του φόβου της απόρριψης είναι ο φόβος του ατόμου ότι θα πληγωθεί και θα πονέσει. Συχνά απομονώνεται για να αποφύγει τον πόνο που φοβάται ότι θα νιώσει και πολλές φορές εγκαταλείποντας τους άλλους, ακόμη και ανθρώπους που τον αγαπούν και νοιάζονται για αυτόν, πριν όπως φοβάται ότι θα τον εγκαταλείψουν αυτοί. Εδώ, Χάρη μου, θέλω να σε διακόψω και να δώσω ένα παράδειγμα στον κόσμο. Ένα παράδειγμα φανταστικό, ένα λάπτοπ, για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το σχήμα παθητικής επιθετικότητας, people pleasing και φόβου απόρριψης. Λοιπόν, πολλοί από εσάς μου λέτε, πα πόσο πολύ ταιριάζεις με τον Χάρη, τι ωραία να σου ζευγάρι με τον Χάρη. Με τον Χάρη είμαστε πολύ καλοί φίλοι και δεν μπορούμε να γίνουμε ζευγάρι και δεν θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι, γιατί και ο Χάρης και εγώ μπορούμε να διαχωρίσουμε τη φιλία από τις ερωτικές σχέσεις και αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο που δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι να το κάνουν. Όμως, ας πάρουμε το υποθετικό παράδειγμα ότι ο Χάρης και εγώ γινόμαστε ζευγάρι. Εντάξει. Και ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος. Ποιος θα είναι ο παθητικά επιθετικός, Χάρη? Εσύ ίσως. Και εγώ. Θα γίνω εγώ, ρε Χάρη. Λοιπόν, ο Χάρης είναι πιο καλλιεργημένος από εμένα, είναι πιο ψυχοεκπαιδευμένος, έχει μάθει να επικοινωνεί καλύτερα και από την αρχή της σχέσης μας είναι επικοινωνιακός και ανοιχτός. Και με ρωτάει, σου αρέσει Θέκλα αυτό? Και εγώ λέω σε όλα ναι. Και μου λέει, μα είναι δυνατόν να λες σε όλα ναι? Ναι, αφού μου αρέσουν όλα πάνω σου. Χάρη μου, αφού σε αγαπώ τόσο πολύ, αφού είμαι τόσο πολύ ερωτευμένοι μαζί σου, μ' αρέσει και ο αέρας που αναπνέεις, μ' αρέσει και ο υδρότας σου, μ' αρέσει πολύ. Κάποιες μέρες με βλέπει ο Χάρης εμένα ότι έχω μούτρα. Μου λέει, Θέκλα μου, τι έχεις? Και εγώ του λέω, τίποτα. Μα κάτι έχεις. Χάρη, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι ψυχολόγος, είσαι ψυχοθεραπεύτης μέσα στη σχέση. Τίποτα δεν έχω. Θέλεις να δημιουργήσεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν? Ο Χάρης συνεχίζει να νιώθει ότι σύντροφος του κάτι έχει, κάτι πάει χει, αλλά δεν δέχομαι εγώ να συζητήσω αυτό που έχει. Θα τσακωθώ μαζί σου όμως, γιατί μου λες ότι κάτι έχω. Και μετά θα σου πει κιόλας ότι είσαι εκπιεστικός και είσαι και λίγο επιθεωρητής. Γιατί θέλεις να επιθεωρείς τα συναισθήματα μου και δεν σέβεσαι τη δική μου ελευθερία. Το δικό μου δικαίωμα να έχω μούτρα κατεβασμένα. Μην τολμήσεις και μου πεις πως είμαι παθητικά επιθετική. Θα σου πω, κάνεις επίκληση στο συναίσθημα τώρα, θα σου πω. Και χρησιμοποιείς τις γνώσεις που έχεις ως ψυχολόγος για να με τουμπάρεις. Και θες να με κάνεις να νιώθω άσχημα, τώρα νιώθω άσχημα, Χάρη. Είναι καλά? Ο καημένος ο Χάρης προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την τελή που έμπλεξε. Σε μια ήρεμη στιγμή τη ρωτάει, Θέκλα μου, νομίζω ότι η σχέση μας έχει κάποια θέματα, σε βλέπω, δεν είσαι χαρούμενη. Ποιος σου είπε τέτοιο πράγμα? Εγώ είμαι μια χαρά. Μήπως έχεις θέματα με τον εαυτό σου? Μήπως εσύ νομίζεις πως δεν είσαι καλός σύντροφος και λες ότι εγώ δεν είμαι χαρούμενη? Γιατί βλέπεις προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, Χάρη? Εγώ εντωμεταξύ προσπαθώ να γίνω η τέλεια γυναίκα που θα αρέσει στο Χάρη. Αλλά δεν μπορώ να ρωτήσω το Χάρη, ποια είναι η τέλεια γυναίκα για σένα, Χάρη? Ποια είναι η τέλεια σύντροφος για σένα, Χάρη? Δεν θα το ρωτήσω. Όχι, αφού εγώ ξέρω καλύτερα το Χάρη. Και φαντάζομαι π.χ. ότι με θέλει με τον Α τρόπο, με τον Β τρόπο, με τον Γ τρόπο. Και κάνω θυσίες για να γίνω αρεστή στο Χάρη. Δεν Χάρη, αντί να του αρέσω, είναι τόσο αχάριστο που τον ενοχλεί που μου τρακατεβασμένα. Και με ρωτάει πάλι, Θέκλα μου, τι έχεις? Και εγώ εκεί εκρήγνημαι. Και του λέω, τίποτα δεν έχω, εσύ έχεις, εσύ είσαι το πρόβλημα.
Και τέλος πάντων, μετά από κάμποσο καιρό, φορτώνω και τον ξαπολώ στα κρύα του λουτρού, τον παρατώ στα κρύα του λουτρού το χάρι και του λέω κιόλας, έχω περάσει μαζί σου μία κόλαση, με έχεις ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, εξαιτίας σου έχασα τους φίλους μου, εξαιτίας σου έχασα τα χόμπι μου, εξαιτίας σου έγινα ένα και το αυτό μαζί σου, είσαι πολύ ελεκτικός, μου έχεις ταλαιπωρήσει πολύ τη ζωή. Και φεύγω και τον αφήνω τον άνθρωπο με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εντάξει, και ένα χαμόγελο ευτυχίας που γλίτωσε. Δεν μπορούσε να παίξει αυτό το σενάριο. Εντάξει, δύσκολο για μένα να το φανταστώ αυτό το σενάριο, γιατί δεν μπορώ να είμαι επιθετική, μόνο επιθετικά. Αρχικά επιθετική μπορώ να είμαι. Πόσους άνθρωπους έχει όμως που το βιώνουν αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ. Σχέσεις, έχει διαφορετική αφήγηση να μπει ο ένας και ο άλλος. Εντελώς διαφορετική αφήγηση. Δηλαδή, σε αυτό παράδειγμα που είμαι με εμάς, εγώ θα είχα την αφήγηση μετά ότι ήμουν πάρα πολύ άτυχη, μωρέ, τον πήρα επειδή ήταν ψυχολόγος, ήμουνα μαζί του, αλλά ήταν εντελώς αψυχολόγητος, είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, άλλα έλεγε στα βίντεο, άλλα έκανε στην πραγματικότητα, με καταπίεζε, ήθελε να φοράω συγκεκριμένα ρούχα, που εγώ τα έβαλα στον εαυτό μου, ήθελε να κάνω το ένα, το άλλο, που δεν είναι καλός. Και εσύ θα έλεγες, ζούσαμε μια ξένη, η οποία δεν εξέφραζε ποτέ τις επιθυμίες της, η οποία ήταν συνεχώς μουτρωμένη και στο τέλος αποκαλύφθηκε ότι είχε απόψεις για μένα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και τώρα που της έλεγαν αυτή να συζητήσουμε δεν ερχόταν. Μα, καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να πιάσουμε με ο Χάρη, είναι πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πώς θα μπορούσε να πάμε πίσω στο φόβο της απόρριψης, πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί ο φόβος αυτός? Μπορεί να επιθυμούμε να είμαστε αποδεκτοί και επιθυμητοί, αλλά είναι σημαντικό να δεχτούμε ότι δεν θα είμαστε αποδεκτοί από όλους, όπως ακριβώς και σε εμάς δεν θα είναι όλοι αρεστοί και αποδεκτοί. Στραφείτε σε εσάς και αναρωτηθείτε τι ακριβώς φοβόσαστε και αν απόρριψη είναι αυτή για την οποία ανησυχείτε και από ποιον. Επιλέξτε ανθρώπους της ζωής σας που στοχεύουν στην ανάπτυξη την προσωπική τους αλλά και των άλλων και δεν στοχεύουν στη χειραγώγηση και εκμετάλλευση των άλλων. Αναζητήστε αυτό που πραγματικά θέλετε στη ζωή και διεκδικήστε το. Ζητήστε βοήθεια από ψυχολόγων ώστε να βρείτε τις αιτίες του φόβου της απορρίψης και των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε. Εκπαιδευτείτε σε κοινωνικές δεξιότητες, τρόπους επίλυσης των δύσκολων καταστάσεων, προβλημάτων και δεξιότητες διεκδικητικής. Χαρή μου, εδώ θέλω να σου πω ότι μετά από τις διακοπές σου, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη που μου είπες ότι θα πας διακοπές, ο Χάρης θα πάει διακοπές 2 εβδομάδες, 3, πόσες, 2 μόνο? 2 εβδομάδες, ναι. Θα πάει στην Ελβετία και θα πάει και στην Πολωνία, καλά τα θυμάμαι? Σωστά, πολύ σωστά, ναι. Λέει, θέλω να πω κάπου που να είναι κάτω από 17 βαθμούς Κελσίου. Δεν κάνει για ζέστες. Μετά τις διακοπές σου που θα έρθεις, θα ήθελα να κάνουμε ένα βίντεο μαζί για να έχουμε και τη δική σου συνεισφορά στη διεκδικητική συμπεριφορά, πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Κλείνω από τώρα για μετά τις διακοπές, αλλά θα πας στις διακοπές, θα ξεκουραστείς, θα χαλαρώσεις, θα δροσιστείς, θα γεμίσεις μπαταρίες και ελπίζουμε να επιστρέψεις στην Κύπρο, γιατί έχω σε ικανό. Σαν με κλείδι, ξέρω εγώ, με την καραντίνα. Τώρα να δούμε. Αχ, μάλιστα. Άρα, μπορούμε να εκπαιδευτούμε σε δεξιότητες διεκδικητικής συμπεριφοράς, γιατί έχω κάνει μια σειρά από βίντεο τώρα, πώς να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Μπορούμε, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, επίσης για το φόβο της απόρριψης, πώς μπορεί να ξεπεραστεί, λέω στους θεατές, προσπαθήστε να ζείτε χωρίς να περιμένετε μια καταστροφή, μια απόρριψη να έρθει. Αν τελικά αυτή έρθει, ίσως να μην είναι το τέλος του κόσμου. Πολλές φορές κάτι κλείνει για να ανοίξει κάτι άλλο. Και πώς θα ήταν η ζωή, άραγε, τι θα κάνατε διαφορετικά, αν δεν σας ένοιαζε τόσο πολύ, ας σας απορρίψουν ή όχι. Ο Θεός κλείει πόρτες και ανοίγει καναμάρα πόρτες. Άρα, η πρώτη απόδειξη, η υπόθεση που κάνουμε για τη φίλη είναι ότι μπορεί να φοβάται την απόρριψη. Δεύτερη υπόθεση.
Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι ίσως να είναι pleaser. Ο pleaser βασικά ποιος είναι? Είναι κάποιος που προσποιείται ότι συμφωνεί με όλους. Το να ακούμε ευγενικά τις απόψεις άλλων ανθρώπων, ακόμη και όταν διαφωνούμε, είναι μια καλή κοινωνική ικανότητα. Αλλά η προσποίηση ότι συμφωνούμε μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να αρέσουμε, μπορεί να μας κάνει να συμπεριφερόμαστε με τρόπους που είναι ενάντια στις αξίες μας. Επίσης, ο pleaser νιώθει υπεύθυνος για το πώς αισθάνονται οι άλλοι. Είναι υγιές να αναγνωρίζουμε πώς η συμπεριφορά μας επηρεάζει τους άλλους, αλλά το να πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε κάποιον ευτυχισμένον ή δυστυχισμένον είναι πρόβλημα. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα του. Επίσης, ο pleaser νιώθει άβολα αν κάποιος είναι θυμωμένος μαζί του. Ακριβώς επειδή κάποιος είναι θυμωμένος μαζί μας, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάναμε κάτι λάθος. Αλλά δεν αντέχουμε τη σκέψη ότι κάποιος θα είναι δυσαρεστημένος μαζί μας, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να θέσουμε σε κίνδυνο τις αξίες μας. Επίσης, ο pleaser καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να αποφύγει τις διαφωνίες. Είναι άλλο να μην θέλουμε να αρχίσουμε να διαφωνούμε με τους άλλους, αλλά η αποφυγή διαφωνιών με κάθε κόστος σημαίνει ότι δεν θα παλέψουμε για να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Το άλλο που κάνει ο pleaser είναι ότι δεν μιλά για τα συναισθήματα του και τη δυσαρέσκεια του. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αυθεντικές σχέσεις, εκτός αν είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε τα συναισθήματα μας και ότι είμαστε δυσαρεστημένοι και πληγωμένοι. Το να αρνηθούμε ότι είμαστε θυμωμένοι, λυπημένοι, ντροπιασμένοι, απογοητευμένοι, διατηρεί τις σχέσεις μας επιφανειακές. Άρα εσύ θεωρείς ότι όποιοι βλέπουν στον εαυτό τους ότι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του people pleaser ή του pleaser, ότι πρέπει να χρειάζεται, ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να το βελτιώσουν αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί δεν εκφράζονται, δεν μιλούν για τα συναισθήματα τους, τη δυσαρέσκεια τους, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει. Γι' αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και χάνεις τον εαυτό σου στην ουσία, Χάρη. Χάνεις τον εαυτό σου. Δεν ζεις αυθεντικά πλέον. Δεν ζεις μια αυθεντική ζωή. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις για το... Λες ότι οι people pleasers επίσης προσπαθούν να μην συγκρούονται, να μην κάνουν καυγάδες. Πολύ σωστά. Αποφεύγουν να κάνουν καυγάδες γιατί σκέφτονται τους άλλους, τι θα πούνε οι άλλοι. Δεν θέλουν να δυσαρεστούν τους άλλους και στο τέλος το πιο δυσαρεστούν και πιο πληγώνουν είναι τον ίδιο τους τον εαυτό. Μάλιστα. Άρα, ποια άλλη υπόθεση κάνουμε πέρα από το φόβο της απόρριψης, του να είναι people pleasers? Ναι, η άλλη υπόθεση για τη φίλη, δεν ξέρω, είναι υπόθεση, είναι ότι ίσως να έχει φόβο εγκατάλειψης. Κάποιοι άνθρωποι δεν λένε τη γνώμη τους λόγω του ότι φοβούνται ότι οι άλλοι θα τους εγκαταλείψουν αν πει τη γνώμη της. Και ο φόβος της εγκατάλειψης είναι ένα πολύπλοκο ψυχολογικό φαινόμενο που προέρχεται από κάποια απώλεια ή ψυχικό τραύμα στην παιδική ηλικία. Και ο φόβος της εγκατάλειψης είναι καταστροφικός, εξουθενωτικός φόβος. Και οι άνθρωποι με το φόβο της εγκατάλειψης εμφανίζουν καταναγκαστικές συμπεριφορές και τρόπους σκέψης που επηρεάζουν τις σχέσεις τους, καταλήγοντας την εγκατάλειψη που τόσο φοβούνται. Είναι κάτι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όπως το παράδειγμα που είπα για μας, ότι αν ήμουν, ότι θα συγκατέλειπα εγώ, φοβούμενοι μην με εγκαταλείψεις εσύ. Αυτό το υποθετικό παράδειγμα που είπα προηγουμένως. Να πάμε στην τέταρτη υπόθεση. Ο ξερόλας, ο παντογνώστης, η ισχυρογνωμοσύνη βασικά. Και ο ξερόλας βασικά είναι το χειρότερο από την αμάθεια, αν είναι η ημιμάθεια. Φανταστείτε έναν άτομο που θέλει να μπαίνει πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έχοντας μια γνώμη για όλα, δήθεν εμπεριστατωμένη. Και 9 στις 10 φορές η σοφία του προέρχεται από το Wikipedia ή από σκόρπιες πληροφορίες που ψάρεψε δεξιά και αριστερά. Και πόσους ξερόλες έχουμε? Πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Αδιάγνωστους ξερόλες. Και βασικά ο ξερόλας προσπαθεί να επιβάλλει τη γνώμη του για το προς συζήτηση θέμα ως σωστή, προβάλλοντας υποτιθέμενες διασταυρωμένες πληροφορίες.
Και το όπως έχουμε πει, το φαινόμενο παντογνώστης ξερόλας είναι πολύ διαδεδομένο και μπορείς να το αντιμετωπίσεις με απλές λύσεις. Το να μην γνωρίζεις τίποτα είναι σοφία. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Εν είδα ότι ουδέν είδα, το σοκρατικό. Μάλιστα, και ο Σοκράτης υποστήριζε ότι η μετριοφροσύνη είναι το ύψις των αγαθών της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. Άρα η αξία του «δεν γνωρίζω τίποτα» μεταφράζεται σε διαρκή αγώνα για συνεχή επιμόρφωση μέχρι το τέλος της ζωής και αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις παροπίδες, δηλαδή είσαι ανοιχτός να ακούσεις τους άλλους. Εντάξει, αυτή είναι μια υπόθεση ότι μπορεί η κοπέλα να είναι ξερόλα. Σε μένα, χάρη περισσότερο το μυαλό μου πάει ότι έχει το φόβο της απόρριψης και της εγκατάλειψης και ότι ίσως είναι και people pleaser με την οικογένειά της, γιατί είναι σχέσεις που είναι σημαντικές για αυτές, για αυτήν εκείνες. Ενώ λέει με άσχετους ανθρώπους που δεν είναι σημαντικές οι σχέσεις, δεν έχει θέμα να επιμένει. Τα υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο σε ανθρώπους που είτε ήδη παρουσιάζουν το φαινόμενο Ντάνε Κρούκερ, που έτσι είναι αυτός ο όρος στην ψυχολογία, είχαμε κάνει και εκπομπή στον ίδιο για αυτό το φαινόμενο του ξερολισμού, είτε ήδη είτε κάποιοι άνθρωποι στο περιβάλλον τους. Αν και ένας ξερόλας θα πει, α, εγώ τα ξέρω αυτά, τι βλακίες είναι αυτά που λες, εγώ ξέρω ότι δεν είναι σωστά αυτά. Τι έχεις να πεις για το κομμάτι που η φίλη λέει, ότι δεν της συμβαίνει το ίδιο με ανθρώπους που δεν έχει στενές σχέσεις. Δεν υποχωρεί εκεί όταν πιστεύει στο δίκιο της και δεν μοιάζει η κατάληξη που θα έχει διαφωνία. Μάλιστα. Βασικά εδώ είναι τι σημαίνει το στυλ προσκόλλησης, δηλαδή πώς συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους για τις φιλίες και τις σχέσεις μας. Εδώ έχουμε τέσσερις τύπους. Ο πρώτος είναι ο ασφαλής, ο οποίος λέει είμαστε μια ομάδα. Ένας ασφαλής συνδεδεμένα άνθρωπος μπορεί να είναι γρήγορος να παρηγορήσει έναν αναστατωμένο σύντροφο ή φίλων ή να βοηθήσει τον εαυτόν του. Και οι ασφαλείς τείνουν να είναι πιο ανοιχτοί, ειλικρινείς και ανεξάρτητοι. Δείχνουν την αγάπη, συνδέονται με τους άλλους, αλλά επίσης σέβονται τα λογικά όρια και τη γνώμη των άλλων. Αυτοί που είναι ασφαλείς απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τους άλλους, αλλά και να απολαμβάνουν χρόνο μόνοι τους. Στην πραγματικότητα, τόσο οι εξωστρεφείς όσο και οι εσωστρεφείς μπορούν να εμφανίζουν ασφαλή προσκόλληση. Και αυτά τα άτομα τείνουν επίσης να έχουν μια πιο θετική άποψη για τον εαυτό τους, καθώς και για τους άλλους. Και αυτόν τους επιτρέπει να είναι άνετοι σε κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς και μεμονωμένα. Λένε τη γνώμη τους, με θετικόν τρόπο όμως, κάνουν διαφωνίες και ενδιαφέρονται για τη γνώμη των άλλων. Αυτός, χάρη μου, ο ασφαλής τύπος προσκόλλησης είναι ο ιδανικός, ο υγιής, αυτό που θα θέλαμε να είχαμε όλοι. Προσπαθούμε και μέσω της ψυχοθεραπείας να αποκτήσουμε όλοι. Υπάρχουν όμως και λιγότερο υγιείς τύποι προσκόλλησης. Όπως για παράδειγμα ο ανήσυχος ή ο αγχώδης τρόπος προσκόλληψης. Ναι, ο ανήσυχος, ο αγχώδης λέει ότι θα με εγκαταλείψουν. Αυτά τα άτομα τείνουν να είναι πιο πιθανόν να επικοινωνήσουν με φίλους και οικογένεια για να αναζητήσουν εγκύτητα και να έρθουν πιο κοντά και επικύρωση βασικά. Δίνουν έναν υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης στις φιλίες τους και απαιτούν συνεχή προσοχή για να αισθάνονται ασφαλείς και αποδεκτοί. Και εκείνοι που εμφανίζουν άγχος προσκόλλησης μπορεί να είναι χτυτικοί, ζηλότυποι ή να ελέγχουν τους άλλους και πολλές φορές είναι και ισχυρογνώμονες για να κρατήσουν σε εισαγωγικά τους άλλους να μην φύγουν. Άλιστα. Άρα ο ανήσυχος ή αγχώδης τύπος προσκόλλησης είναι ένας δυσλειτουργικός τύπος προσκόλλησης, ο οποίος δημιουργεί θέματα στις σχέσεις των ανθρώπων και αν παρατηρούμε στον εαυτό μας ή σε άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον μας τέτοιον ανήσυχων αγχώδην τύπων προσκόλλησης, η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει πολύ στο να καταφέρουμε να αποκτήσουμε έναν ασφαλή τρόπο προσκόλλησης. Υπάρχει και άλλος τρόπος προσκόλλησης που να μην είναι υγιής? Υπάρχουν ακόμα οι δύο, ο αποφευκτικός. Βασικά, μην προσκολληθείς γιατί θα απογοητευτείς, δηλαδή μην πας κοντά σε ανθρώπους. Άτομα με αποφευκτικών τύπων προσκόλλησης είναι ιδιαίτερα αυτάρκοι. Συχνά αναζητούν απομόνωση και αποστασιοποιούνται συναισθηματικά από τον σύντροφο τους και άλλους ανθρώπους. Σε φιλίες αυτός ο τύπος μπορεί να έχει πολλές γνωριμίες, αλλά λίγους στενούς φίλους. Και όταν ένας αποφευκτικός έχει σχέση, μπορεί να θέλει να περάσει χρόνο με τον σύντροφο του ή φίλους, αλλά αισθάνεται ανήσυχος όταν έρθει πολύ κοντά στον σύντροφο. Και επίσης αυτοί οι τύποι δεν εκφράζουν συνήθως τις απόψεις τους. Σιωπού.
Μάλιστα. Η αποφευκτική τύπη μπορεί να έχουν σχέση και με την αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας, χάρη. Μπορεί, μπορεί, ναι, απλά η διαταραχή προσωπικότητας είναι κάτι πιο σοβαρό, να απομονώνονται πλήρως, δηλαδή είναι εντελώς... Αυτό είναι ένα στυλ σύνδεσης, ένα στυλ δεσμού, αποφευκτικό στυλ δεσμού. Μάλιστα. Και υπάρχει και χειρότερο από το αχώδη σκέτο και αποφευκτικό σκέτο. Υπάρχει συνδυασμός. Υπάρχει δύο σε έναν, όπως σαμπού και κοντίσιονερ, αχώδης αποφευκτικός. Έλα εδώ, αλλά μετά φύγε μακριά. Άρα, λόγω της αρνητικής άποψης του εαυτού και του κόσμου που έχουν αυτά τα άτομα, δηλαδή βασικά έχουν αρνητική ιδέα για τον εαυτό τους και για τους άλλους, θέλουν και δεν θέλουν να έχουν σχέσεις. Φοβούνται να απομονωθούν από τους άλλους, αλλά παράλληλα να απομακρύνουν τους ανθρώπους. Μπορεί να ξεκινήσουν διαφωνίες, αλλά φοβούνται την απορρίψη. Έχουν λίγους στενούς φίλους και μπορεί να βιώσουν συναισθηματικές καταιγίδες ή να είναι απρόβλεπτοι στη διάθεσή τους, δηλαδή βρέχει, χιονίζει, βγάζει ήλιο, αλλάζουν τα συναισθήματα τους πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Άρα, αν είτε εμείς είτε ένας άνθρωπος, ο σύντροφος μας έχει τέτοιου είδους συμπεριφορά, πάλι είναι καλό υλικό για ψυχοθεραπεία. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις διαφωνίες και τα αρνητικά συναισθήματα, Χάρη? Μάλιστα. Η διαφωνία βασικά προκαλεί έντονα συναισθήματα και μπορεί να οδηγήσει σε κάποιους να πληγωθούν από απογοήτευση και δυσφορία. Αλλά όταν αντιμετωπίζεται με υγιή τρόπο, μπορεί να προκαλέσει, με μη υγιή τρόπο, συγγνώμη, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ρήξεις, δυσαρέσκεια και διάλυση των σχέσεων. Αλλά όταν η διαφωνία επιλύεται με υγιή τρόπο, αυξάνει την κατανόηση σου για το άλλον άτομο, χτίζει εμπιστοσύνη και ενισχύει τις σχέσεις. Άρα, εάν δεν έχεις επαφή με τα συναισθήματα σου ή είσαι τόσο αγχωμένη που μπορείς να δώσεις προσοχή μόνο σε περιορισμένο αριθμό συναισθημάτων, συνήθως αρνητικών, δεν θα μπορείς να κατανοήσεις τις δικές σου ανάγκες και αυτό θα σε δυσκολέψει να επικοινωνήσεις με άλλους και να διαπιστώσεις τι πραγματικά σε ενοχλεί. Εδώ βασικά η ικανότητα επίλυσης των διαφωνιών εξαρτάται από την ικανότητα κάποιου να διαχειριστεί το άγχος γρήγορα, παραμένοντας όμως σε εγρήγορση και ηρεμία. Μένοντας ήρεμη, λέω στη φίλη, μπορεί να διαβάσεις και να ερμηνεύσεις με ακρίβεια το τι λέγεται και το body language, τη μη λεκτική επικοινωνία. Μπορείς να ελέγξεις τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά σου, άρα όταν έχεις τον έλεγχο των συναισθημάτων σου, μπορείς να επικοινωνήσεις τις ανάγκες σου, να πεις του άλλου τι θέλεις, χωρίς να απειλήσεις, να εκφοβήσεις ή να τιμωρήσεις τους άλλους. Μπορείς να δώσεις προσοχή στα συναισθήματα που εκφράζονται, καθώς και στα λόγια των άλλων, να γνωρίζεις και να σέβεσαι τις διαφορές και επίσης να αποφεύγεις άσχημες λέξεις και ενέργειες. Άρα έχει μεγάλη σημασία η ψυχραιμία την ώρα της διαφωνίας. Να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ψυχραιμία. Μάλιστα. Και βασικά το να λέω στη φίλη το να είσαι σε θέση να διαχειριστείς τα αρνητικά σου συναισθήματα τη στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή που υπάρχει διαφωνία, είναι το κλειδί για να παραμείνεις ισορροπημένη, συγκεντρωμένη, κάτω από έλεγχο, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζεις. Και βασικά ο ψυχολόγος Κόνι Λίλας χρησιμοποιεί μια αναλογία οδήγησης για να περιγράψει τους τρεις πιο κοινούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ανταποκρίνονται όταν έχουν θυμό ή άλλα αρνητικά συναισθήματα. Ο πρώτος είναι πόδι στον γκάζι, δηλαδή μια αντίδραση θυμού ή άλλων αρνητικών συναισθημάτων, υπερβολικά συναισθηματική και δεν μπορείς να καθίσεις ακίνητος. Αυτό αμέσως, δηλαδή, είναι σε τούρπο αμέσως. Ακριβώς, θες να αποφορτιστείς και βασικά όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό είναι το πόδι στον γκάζι. Το δεύτερο είναι πόδι στο φρένο, δηλαδή κλείνεσαι, έχεις πάρα πολύ λίγη ενέργεια, shutdown ή συναίσθημα. Και το τρίτο είναι το πόδι στον γκάζι και φρένο, δηλαδή μια έντονη και παγωμένη ανταπόκριση στο θυμό, παγώνεις
από υποπίεση και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, φαίνεσαι παράλυτη, αλλά κάτω από την επιφάνεια είσαι εξαιρετικά ταραγμένη και θες να εκραγείς. Τι συμβουλές έχεις να δώσεις στη φίλη μας Χάρη για τη διαχείριση του θύμου, λοιπόν, της κατάστασης αυτής? Ναι, η πρώτη συμβουλή, φίλη, προς διόρυση αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν πρέπει να είναι όλα θέμα. Υπάρχουν σίγουρα στιγμές που είναι λογικό να αφήσεις κάτι πίσω. Εξέτασε τη συνέπεια το να σιωπήσεις για να προσδιορίσεις αν πρέπει να μιλήσεις. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που της δίνω. Η δεύτερη συμβουλή, αποφάσισε αν είναι ο κατάλληλος χρόνος και τόπος για να συζητήσεις το ζήτημα. Βρίσκεσαι για παράδειγμα σε επαγγελματικό γεύμα γύρω από πελάτες ή έξω με τους πεθερούς σου και τον σύντροφο σου, εάν έχεις. Αυτές μπορεί να είναι στιγμές που είναι καλύτερο να περιμένεις όταν είσαι μόνη με το άτομο για να αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα, γιατί οι άνθρωποι τείνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα σε μια συζήτηση αν είναι μόνοι τους σε ιδιωτικό περιβάλλον. Επομένως, ίσως θελήσεις να καθυστερήσεις να θέσεις το ζήτημα μέχρι μια στιγμή που μπορείς να μιλήσεις με το άλλον άτομο ιδιωτικά. Μάλιστα. Άρα σημαντικό να διαλέγουμε πότε θα δώσουμε τις μάχες μας και ποιες, αλλά και πότε θα τις δώσουμε. Πότε και πού επίσης. Και πού, ναι. Επίσης, η τρίτη συμβουλή που δίνω στη φίλη, άκουσε πρώτα. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις καθαρά την προοπτική του άλλου ατόμου προτού εκφράσεις τη δική σου και μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ενεργή ακρόαση. Δηλαδή, Άρη, να μας κάνεις ένα βίντεο με την ενεργή ακρόαση στο μέλλον, α? Ήδη έκλεισα για δύο βίντεο. Ωραία. Και να έχεις άγχος στις διακοπές σου, με χαλαρώνεις. μετά το φθυρόπερο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον η ενεργητική ακρόαση. Να το μάθουμε πρακτικά τι είναι η ενεργητική ακρόαση. Ναι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια τέταρτη συμβουλή, εξήγησε φίλοι με σαφήνεια τη θέση σου, να είσαι συγκεκριμένη για τις σκέψεις σου, μη γενικεύεις και μην αναφέρεις ζητήματα από το παρελθόν. Μίλα με στόχο το άτομο να είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τη θέση σου. Αυτή είναι η τέταρτη συμβουλή. Να πάμε στην πέμπτη συμβουλή, που είναι επίσης καλύτερο να χρησιμοποιήσεις το εγώ αντί εσύ. Για παράδειγμα, νιώθω θυμωμένη όταν πρέπει να πλένω τα πιάτα μόνη μου, αντί νευριάζω γιατί ποτέ δεν πλύνεις τα πιάτα. Δηλαδή, εσύ τύχει όμως να είσαι με έναν παθητικά επιθετικό πρόσωπο, που ακόμα και όταν πεις νιώθω θυμωμένη όταν πρέπει να πλένω τα πιάτα μόνη μου, θα το πάρει αρνητικά. Και θα πει νευριάζεις μαζί μου που δεν πλένω τα πιάτα! Ναι. Μια έκτη συμβολή, φίλη, να είσαι πρόθυμη να συμβιβαστείς όταν χρειάζεται. Αποδέχτω ότι θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα πάρεις αυτό που θέλεις. Ιδανικά θα ήταν καλό να είστε και οι δύο ικανοποιημένοι από τη λύση, αλλά αυτό κάποιες φορές δεν γίνεται. Δηλαδή, win-win. Κερδίζω εγώ, κερδίζεις εσύ. Η έβδομη συμβολή, δεν υπάρχει σχέση χωρίς διαφωνία. Είμαστε διαφορετικοί με διαφορετικές πεποιθήσεις και κάποιες στιγμές θα διαφωνήσουμε με τους άλλους. Αυτό είναι εγγυημένο ότι θα συμβεί και οι μόνες σχέσεις χωρίς διαφωνίες είναι εκείνες όπου κάποιος κρύβει τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις του και αυτό δεν είναι υγιές από ό,τι έχουμε δει, ούτε είναι βιώσιμο, δεν είναι λειτουργικό. Μάλιστα. Άρα, Χάρη, έτσι σαν τελικές σκέψεις προς τη φίλη, τι θα λέγαμε, να ψάξει λίγο να δει τι μπορεί να συμβαίνει στη δική της περίπτωση. Εμείς υποθέσεις κάναμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα τι συμβαίνει στη δική της περίπτωση, να δει αν έχει φόβο της εγκατάλειψης, αν έχει φόβο της διαφωνίας, να δει μην τυχόν και πάσχει από ξερολισμό, να ψάξει λίγο να δει ποιο στυλ προσκόλλησης έχει και δεσμού, δηλαδή αν έχει ασφαλή προσκόλληση που είναι αυτό που θέλουμε όλοι να αποκτήσουμε και προσπαθούμε μέσα από την ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση να αποκτήσουμε, να δει μήπως έχει αγχώδη δεσμό ή αποφευκτικό δεσμό ή αγχώδη και αποφευκτικό δεσμό μαζί που τόσο καλά μας εξήγησες πώς μπορεί να αυτοσαμποτάρονται οι άνθρωποι με αγχώδη δεσμό ή αποφευκτικό ή αγχώδη και αποφευκτικό μαζί. Εγώ θα σταθώ ιδιαίτερα στις συμβουλές που έχεις δώσει για τη διαχείριση της διαφωνίας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, η διατήρηση της ψυχραιμίας και το να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να αντιληφθεί ακριβώς τι συμβαίνει.
Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, ίσως και επειδή έχουμε ένα χώδι δεσμό προσκόλλησης, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, κάνουμε αυτό που είπε ο ψυχολόγος ο Λάιλας που ανέφερε το παράδειγμα με το αυτοκίνητο, πατάμε γκάζι. Δηλαδή φορτώνουμε και γινόμαστε κατευθείαν θυμωμένοι, ανοίγουμε το στόμα μας, όποιον πάρει ο χάρος, όπως είπες εσύ πολύ χαρακτηριστικά, και δεν ούτε βλέπουμε, ούτε παρατηρούμε, ούτε ακούμε τι γίνεται γύρω μας. Ενώ αν δώσουμε στον εαυτό μας το προτέρημα να έχουμε χρόνο για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τι πραγματικά συμβαίνει, τότε μπορεί να έχουμε πολύ πιο δημιουργική επίλυση των διαφωνιών προς όφελος όλων. Και δυστυχώς σε πολλές οικογένειες, γιατί και η οικογένεια μιλάει φίλοι, συμβαίνει αυτό το φαινόμενο να γίνεται ένα λαλούμ. Δηλαδή ξαφνικά να ξεσπά μια διαφωνία, ο ένας να στράφτει, ο άλλος να βροντάει, ο ένας να χτυπάει πράγματα κάτω, ο άλλος να βρίζει, να ξεφεντονίζει, να κάνει, γίνεται ο χαμός. Και τα αποτελέσματα μιας τέτοιας διαφωνίας είναι μόνο πόνος. Και μεγαλύτερη διάσταση και απομάκρυνση στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που τόσο σοφά μας εισηγήθηκες, μπορούμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Γιατί σίγουρα τους γονείς της, την οικογένεια της την αγαπάει. Είναι συνδεδεμένοι μαζί τους. Και γι' αυτό τον λόγο και δυσκολεύεται τόσο πολύ στο να διαχειριστεί τη σύγκρουση μαζί τους. Mm-hmm. Και μπορεί και οι γονείς της να είναι ξερόλες, δεν ξέρεις. Ή τα αδέρφια της. Δηλαδή. Και αυτόν τον πάρουμε σε όλους μας. Μπορούμε να έχουμε αυτογνωσία, μπορούμε να καθόμαστε κάθε φορά και να σκεφτόμαστε. Ας μετρήσουμε, δεν το λέω αυτό, μέτρο στο 100. Πρωτοίως στο 10 τουλάχιστον πρωτού αντιδράσεις. Ναι. Και είναι εύκολο να το λες από πριν. Και νομίζω το κλειδί είναι στο να μην μαζεύεις πολύ θυμό μέσω της παθητικής επιθετικότητας. Δηλαδή, αν είσαι people pleaser, αν είσαι κάποιος ο οποίος προσαρμόζεσαι και πας με τα νερά των άλλων και δεν ακούς τα δικά σου θέλω και το δικό σου εαυτό και δεν ζεις αυθεντικά, θα έχεις τόσο πολύ θυμό παραμαζωμένο στις αποθήκες θυμού που δεν θα μπορείς να μετρήσεις ούτε ως το 3. Εγώ ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου. Έχω παρατηρήσει ότι στις περιόδους που βρισκόμουν σε σχέσεις που εκ των υστέρων αποδείχθηκαν καταπιεστικές, ακόμη και αν εγώ δεν το καταλάβαινα ότι ήμουν σε μια καταπιεστική σχέση, μια καταπιεστική φιλία για παράδειγμα, γιατί εγώ με τις φιλίες έχω περάσει 1000 κύματα για να μπορώ να κάνω υγιείς φιλίες. Παλιά, στο παρελθόν, μπορώ να σκεφτώ μια από τις φιλίες που είχα που δεχόμουν καταπίεση, που ήμουν people pleaser στη φιλία και που ανεχόμουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να ανέχομαι και που σου δεν έλεγα όχι για να μην φάω απόρριψη, εγκατάλειψη κλπ. Όταν γινόταν η σύγκρουση ήταν τεραστίο διαστάσιο. Και ήταν τέτοια που διέλυε την οποιαδήποτε σύνδεση. Και νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο που ήταν τόσο έντονος ο θυμός, γιατί για όσο καιρό διήρκησε εκείνη η φιλία, για 6 μήνες, για 9 μήνες, για 10 μήνες, για ένα χρόνο, μάζευα θυμό τόσο καιρό, αποθυμένο θυμό. Οπότε εκείνη την ώρα έβγαζα πάρα πολύ θυμό στη σύγκρουση, αλλά επίσης την περίοδο που ήμουν σε καταπιεστική σχέση, έβγαζα θυμό και σε άλλους ανθρώπους. Ενώ στις περιόδους της ζωής μου που είμαι εκτός καταπιεστικής ζώνης, είμαι πιο ήρεμη. Δηλαδή, αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι αν αφινόμαστε να καταπιεστούμε, γινόμαστε και νευρόσπαστα, ας με επιτραπεί ο όρος, γινόμαστε και οξύθυμοι, θα βοηθηθούμε. Μάλιστα. Κοίταξε, προς το παρόν εμείς ως φίλοι δεν έχουμε φτάσει. Ακόμη. Στις φιλίες μπορεί να μην έρθεις ποτέ σε διαφωνία. Ναι. Άμα οι φιλίες είναι καλά επιλεγμένες. Νομίζω αυτό ισχύει, ναι. Χαρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για ακόμη μια φορά. Ελπίζω να έχει εγγραφεί. Σας φιλώ. Ευχαριστώ.